Καλημέρα σας και χρόνια πολλά για τις ημέρες που πέρασαν. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, στο Νεύρο, εκεί που χτυπάει πραγματικά καρδιά της αληθινής Ελλάδας και όχι της ψεύτικης, στην οποία βλέπουμε στα μέσα μαζικής εξαπάτησης του κέντρου. Έτσι, για να δώσω και για να πάρω αφορμή από το βιογραφικό σας, βρεθήκατε σε πολεμικές μοίρες πρώτης γραμμής. Η 330 τα τελευταία χρόνια με F-16 Block 52 στην αεροπορική βάση του Άραξου, αλλά και στην 335 μοίρα, είχατε βέβαια και την ευκαιρία να πετάξετε με το κορυφαίο μαχητικό της γαλλικής αεροπορίας, το Ραφάλ. Και επειδή είστε ένας πολύπειρος πιλότος, που σήμερα βεβαίως είστε εκπαιδευτής πτήσεων, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα, αυτή τη στιγμή η εικόνα και η εξέλιξη των πραγμάτων με τη γείτονα, τι έναυσμα και τι ερεθίσματα σας δίνει? Δηλαδή, βλέπετε ότι οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν μόνο για εσωτερική χρήση, ότι είναι μια πολύ καλωστημένη υπόθεση την οποία προχωρούν βήμα-βήμα? Τι ακριβώς γίνεται, τι διαισθάνεστε? Θα ζητήσω συγγνώμη σε τους φίλους που ίσως με έχουν ξανακούσει. Ναι. Λέω το εξής. Ο σύγχρονος αποτελεί ένα μείγμα, ένα κράμα κεμαλικού σοβινισμού και όχι εθνικισμού, ριζοσπαστικού Ισλάμ, του υποκριθιστικού παντουρκισμού. Όλο αυτό είναι πρώτο ξάδερφο του ναζισμού, το οποίο υπάρχει άμεση σχέση, δηλαδή είναι συγκινούντα δοχεία από τους ναζί, από τους Γερμανούς στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι. Στράφηκε ως αντιδάνειο κομμάτι της ιδεολογίας. Όλο αυτό ζητεί το λεγόμενο Lebensraum, το ζωτικό χώρο γερμανικής σχολής της γεωπολιτικής. Αυτός ο ζωτικός χώρος στρέφεται εναντίον μας. Οι Τούρκοι έχουν θέσει τρία ορόσημα. Ένα είναι για το 2023, τα 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, να είναι μέσα στις 20 πρώτες χώρες. Έχουν πετύχει. 2053, το σχετίζεται με την άλωση της πόλης, και το 2071. Τα χίλια χρόνια τη μάχη Μάτσικερ που άνοιξε πόρτα στη Μικρά Ασία για τους Οβούζους Τούρκους. Λοιπόν, να μην μακρηγορούμε, είμαστε σε τροχιά σύγκρουσης. Τόσο ζωτικός χώρος, η γαλάζια πατρίδα τους, τώρα η Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στην προσπάθειά τους να γίνουν η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη που επιθυμούν το 2071, γιατί συνομιλούμε την ιστορία, και είναι σε μια παράκρουση, σε μια παράνοια λογική. Μοναδικός αντίπαλος, εχθρός και εμπόδιο είναι ο ελληνισμός. Αυτό το λέμε γιατί δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από την καθημερινή φυσιογραφία εκάστοτε ημέρας. Βάση δήλωση έκανε ο Ερντογάν, το απόγονος αλλαξόπιστον ο Ακάρ και οι υπόλοιποι. Το ζήτημα είναι η μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε σε τροχιά σύγκρουσης. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε άρνηση πραγματικότητας και οφείλουμε να προετοιμαστούμε το χειρότερο σενάριο. Να σας ρωτήσω κάτι, αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα, έτσι θα ήθελα να μας μεταφέρετε, γιατί νομίζω ότι πολύ πρόσφατη συνέντευξή σας άκουσα, όταν βρεθήκατε, και βρεθήκατε πάρα πολλές φορές, έχοντας απέναντί σας τους Τούρκους πιλότους και λοκάροντας αυτούς τις περισσότερες φορές, σπέβδοντας εν πάση περιπτώσει προς αναχέτηση. Θα ήθελα να μας φέρετε, να μας αναφέρετε εικόνες ή εικόνα που σας έχει μείνει στο μυαλό. Νομίζω ότι άκουσα σε κάποια στιγμή να λέτε ο Τούρκος πιλότος να βρίσκεται σε κατάσταση πανικού και να φωνάζει «Πάρτε με από εδώ». Αυτό έχει γίνει κατ' επανάληψη και θεωρώ ότι η νομική αεροπορία και το ΓΕΘΑ θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία υπάρχουν, διότι είμαι σε καθεστώς υβριδικού πολέμου και ψυχολογικών επιχειρήσεων καθημερινά από την πλευρά της Τουρκίας. Οφείλουμε και εμείς, γιατί έχουμε τα μέσα, κάνουμε το ίδιο. Λοιπόν, η εικόνα αυτό είναι ξεκάθαρη. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν φοβικά σύνδρομα και δεν έχουν τις ικανότητες τις δικές μας. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν το κίνητρο, την πίστη στο σκοπό, το βασικότερο. Βλέπουμε άλλωστε στην Ουκρανία, που οι Ουκρανοί έχουν το κίνητρο μαζί τους, οι Ρώσοι δεν το έχουν και αυτό αποτυπώνεται επί του πεδίου. Λοιπόν, στη δικιά μας περίπτωση, τίποτε δεν υπήρξε το ισχύος. Υπήρξε ισορροπία δυνάμεων. Το πρόβλημα με την ελληνική περίπτωση είναι προβαλλόμενη ισχύ. Οι Τούρκοι προβάλλουν μια ισχύ πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουν. Αντίστοιχα, εμείς προβάλλουμε κλάσμα της ισχύος μας. Κλάσμα. Ό,τι αφορά
σύστημα, μάλιστα. Σε ό,τι αφορά πολεμική πορεία, ναι, δεικνύουμε καθημερινά τις ικανότητές μας, όχι μόνο στο πεδίο του Αιγαίου, στις αναχαιτήσεις και στις εμπλοκές, στις μεγάλες διασυμμαχικές ασκήσεις, όπου έχουμε αντικειμενικό σκοπό να προτεύσουμε το οι γκαφατζίδες Τούρκοι, έχουμε αντικειμενικό σκοπό να μην εκτεθούν, να μην κάνουν το λάθος. Έχω πετύχει σε μεγάλες διασυμμαχικές ασκήσεις πάρα πολλές πτώσεις που οι σύμμαχοι έσπασαν σε γέλια από τα εντός αγωγικών αεροπορικά καμώματα Τούρκων. Επίσης, οι σώμασοι, όταν και σε απέναντί τους, ακόμα και στην Τουρκία, τουρκικές αεροπορικές βάσεις, έχουν σπίθα στα μάτια τους, δεν έχουν σε αυτό που θαυμάζουν, εκτιμούν, γνωρίζουν τι μπορεί να συμβεί. Οι Έλληνες μπορεί να είναι ήσυχοι, ο οργανισμός των ενόπλων δυνάμων συνολικά την ικανότητα προβολής ισχύως βαθιά μέσα στην μικρασιατική ενδοχώρα. Το μόνο πρόβλημα και η έννοια μας, ναι, εάν το πολιτικό σύστημα το οποίο στερείται αυτό είναι κούρας ασφαλείας και γνώσεως δυνατοτήτων των πραγματικών στρατιωτικής δομής της χώρας, θα κάνει σωστή χρήση ελληνικών ενόπλων δυνάμεων αλλά και των σωμάτων ασφαλείας. Άλλο τελεία σε μισό λεπτό θα με επιτρέψετε να πω το εξής. Ναι. Περίπτωση που οι Τούρκοι δουν το απορρινοημένο, ανοίξει η σπίθα, ναι, μπορέσουμε σε μια κρίση μεγάλη έκταση πολεμική εμπλοκή, πάρα πολύ σημαντικό, μην σηκώσουν οι Έλληνες έφθενοι της πολιτικής κάστας, μην σηκώσουν το τηλέφωνο υπό το βάρος φοβικών συνδρόμων, του οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις επιτύχουν το πλεονέκτημα που μπορούν. Πρέπει να διηγηθούμε σε κανένα τραπέζι διαπραγματεύσεων χωρίς είμαστε μέρος του μενού. Όπως λέει ο κύριος Αγιεφά, δεν πρέπει να είμαστε μέρος του μενού, μέρος των συνδετημένων. Εδώ πρέπει να το πετύχουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Κλείνω γιατί βλέπω ότι είστε επιποδός και υπατμών αυτή τη στιγμή. Κάνω την τελευταία ερώτηση. Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι όποιος επιβουλεύεται την πατρίδα και κάνει το απονενοημένο πρώτα να τον κάψουμε και μετά να ρωτήσουμε ποιος είναι? Τεχνικά και σε επίπεδο οικού ποιες ενόπλες δυνάμεις είναι. Όμως οι ενόπλες δυνάμεις δεν μπορεί να είναι ένας μηχανισμός ασφαλείας που να είναι σε άμεση σύζευξη και συνέργεια με τους Έλληνες. Έτσι. Γι' αυτό και εδώ πρέπει να μπει μέσα στη συζήτησή μας, ναι, θεσμός της εφεδρείας. Πρέπει να αναβαθμιστεί. Είναι ένα τις επαγγελματικές ενόπλες δυνάμεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους πυρωτούς να έχουμε το θεσμό του πολίτη υποπλήτη. Είναι συνεργή κρίτες μας στα νησιά, στον Εύρο, αλλά και στα μετόπιστεν, προσπάθεια των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Άρα δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις έτοιμες, αυτό που βλέπω ως ερωτηματικό να πλανάτε είναι τι κάνει η πολιτική ηγεσία. Εκεί βλέπω ότι έχετε ένα δισταγμό. Είναι η μοναδική μας ανησυχία. Θα αναφέρω κάτι πολύ πετυχημένο το οποίο είπε ο κύριος Αϊφαντής, ο πρέσβης επιτιμή. Ναι. Περιφέρουμε διεθνές δίκαιο παντού, τίμιο ξύλο. Τίμιο ξύλο το διεθνές δίκαιο. Διεθνές δίκαιο είναι, όπως λέει ο καθηγητής μου σεβαστός, ο κύριος Μάζης, δικά συμφέροντα, στηριζόμενα ματαμάχης, πλοία και αεροσκάφη. Κοντολογής θα καταλήξω, μεγάλη σημασία, πληρή ισχύς, δική ισχύς, κρατήσουμε πλά, αντίθετα με τα όσα είδαμε την προηγούμενη δεκαετία, ναι, τη ιδεολογική πολυτέλεια από ανθρώπους που δεν έχουν κουλτούρα ασφαλείας, όπως είπα, ότι μπορούμε να το ρισκάρουμε ή να κάνουμε ότι κοιμόμαστε. Δεν έχουμε το δικαίωμα απέναντι στους ηρωικούς νεκρούς μας που έχουν πήρε τα οστά τους με βία των μαχών, τους Έλληνες που θα έρθουν. Κλείνοντας, και επειδή επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο και μέχρι ένα σημείο πολύ καλά κάνουμε, είμαστε έτοιμοι να το επιβάλλουμε? Αυτό έρχεται σε σχέση με αυτά τα οποία είπαμε μένως. Λοιπόν, το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει εκπονήσει όσα κυβέρνηση, δεν έχουν σημασία κυβέρνηση, δεν μιλάμε πολιτικά, μιλάμε εθνικά. Ναι. Για να αντισταθμίσει, δεν πρέπει να γίνεται για να αντισταθμίσει την επιθετική της Τουρκίας. Έχει ένα σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, όσιμο το 2030, ώστε να έχουμε την ευελιξία και την δυνατότητα να επιβάλλουμε τις προορίσεις του διεθνούς δικαίου.
μεταφέρω με 12 ναυτικά μίλια στην επέκταση καλύτερη ζώνη, την οριοθέτηση και ανακήρυξη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Να ενώνει την ελληνική αποκλειστική ζώνη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ορθόν. Ορθόν, ορθότατον. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, κύριε Καραβίδα, που βρεθήκατε κοντά μας. Ευχόμαστε η Παναγία να είναι κοντά σας, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστώ θερμά. Κάβει και τη δική μου, τις ευχές μου, ψηλά τις σημαίες. Γιατί μας ακρίτες. Είμαστε εσάς. Να είστε γερός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.